Αλλάζουμε θέμα τώρα. Θα συνδεθούμε με την κυρία Ειρήνη Κοντογεωργίου, είναι υπεύθυνη πρωτοβουλία για τη δημιουργία ΜΕΘ παιδών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Καλησπέρα, κυρία Κοντογεωργίου. Καλησπέρα σας. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε και χθες με τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών και Κέντρων Υγείας εδώ στο δελτίο μας, με τον κύριο Στάμο. Έχει υπάρξει λοιπόν μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία τουλάχιστον μια μονάδα εντατική θεραπεία παιδιών στην περιφέρεια. Τι ακριβώς έχει γίνει? Με αφορμή το δραματικό, τραγικό περιστατικό του θανάτου ενός πεντάχρονου παιδιού στη Θάσο από κάποια αναπνευστική λίμωξη, εντάξει, έπεσε βαρύ πένθος, όπως καταλαβαίνετε, στο νησί και ήρθε στην επιφάνεια για άλλη μια φορά αυτή η τρομερή έλλειψη, το γεγονός δηλαδή ότι σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, εδώ και 20 χρόνια, τα παιδιά, η υγεία των παιδιών στηρίζεται σε 8 παιδιατρικές κλινικές που βρίσκονται στο Ιπποκράτειο. Δηλαδή, οι 8 κλίνες εντατικής για όλα τα παιδιά από τη Λάρισα και πάνω. Είναι προφανές πως δεν επαρκούν. Αθόρμητα ξεκίνησε στη Θάσο μία κουβέντα για αυτό το θέμα και αποφασίσαμε επίσης αθόρμητα μέσα από την ομάδα που έχουμε στη Θάσος Νερό SOS να ξεκινήσουμε αυτή την πρωτοβουλία με σκοπό να δικτυωθούμε με τους υγειονομικούς, με άλλους αρμόδιους φορείς, ώστε να δούμε τι θα μπορούσε να γίνει με αυτό το θέμα. Δηλαδή, τα παιδιά μας δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Έχουν δικαίωμα σε σοβαρή, έγκαιρη, τριτοβάθμια περίθαλψη. Ποια είναι τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσετε, κυρία Κοντογεωργίου, και πώς πιστεύετε ότι θα μπορέσει να γίνει πράξη όλο αυτό? Βέβαια, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, είναι ένα φυσιολογικό αίτημα το οποίο θα έπρεπε αυτοματοποιημένα να γίνει δεκτό και να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία με ό,τι προβλέπεται. Δηλαδή, χώροι, μηχανήματα, νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, ό,τι προβλέπεται. Γιατί η υγεία είναι το σημαντικότερο και το πολυτιμότερο αγαθό. Αλλά προφανώς χρειάζεται να γίνουν πράγματα για να έχουμε και τα αυτονόητα. Ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνετε? Οι κινήσεις είναι η δεκτύωση που σας είπα, δηλαδή μια συμμαχία με υγειονομικούς, με αρμόδιους φορείς, με ανθρώπους που το ζουν και το βιώνουν το πρόβλημα κάθε μέρα. Να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι ότι δεν είναι και τόσο οργανωμένα τα πράγματα. Δηλαδή χρειάζεται πριν ένα σημαντικό στάδιο διερεύνησης. Φοβάμαι ότι η απάντηση που θα έχουμε αν βγούμε λέγοντας απλώς θέλουμε μία ΜΕΘ, είναι ότι σας ετοιμάζουμε 33 κλίνες ΜΕΘ μέχρι το τέλος του 26 στη Θεσσαλονίκη. Εννοώ παιδιατρικές κλίνες. Ναι. Αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Διότι κανείς δεν μας λέει ότι το παιδάκι από τον Εύρο ή από τη Θάσο ή από τη Σαμοθράκη θα μπορέσει να φτάσει σε αυτές τις 33 κλίνες. Ίσως θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα στάδια, δηλαδή μονάδες άμεσης θεραπείας. Θα μπορούσε να υπάρχει, για παράδειγμα, κινητή μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα πρέπει να υπάρξει δηλαδή ένας σχεδιασμός σοβαρός που θα πρέπει έγκαιρα να γίνει και να σταλεί στην... στους αρμόδιους φορείς, στην κυβέρνηση, να μπουν οι βουλευτές μας στη μέση, ώστε να γίνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό σωστός και να το απαιτήσουμε πλέον όλοι μαζί. Υπάρχει, κυρία Κοντογεωργίου, ένας υπουργός, ο οποίος φαίνεται πως γενικά ακούει τις προτάσεις των πολιτών. Έχετε προγραμματίσει ή έχετε ψάξει να βρείτε έναν τρόπο να κομίσετε το πρόβλημα αυτό στον αρμόδιο υπουργό, στον κύριο Γεωργιάδη? Ναι, βεβαίως θα το κάνουμε. Αλλά δεν θέλουμε να πάμε με μία πρόταση που δεν θα είναι συγκροτημένη. Δηλαδή, δεν θέλουμε να είναι μία διαμαρτυρία γονέων που σας είπα η απάντηση θα είναι «ΟΚ, σας ετοιμάζουμε ένα παιδιατρικό». Δηλαδή, πρέπει να δούμε μέχρι το τέλος του 26 που... Αν πράγματι θα γίνει αυτό, είναι πάρα πολύ μακριά. Το τέλος του 26 είναι πάρα πολύ μακριά. Μέχρι πρέπει, τότε τι θα γίνει? Πρέπει να βρεθεί μια άμεση λύση. Υπάρχουν πολλά και σημαντικά νοσοκομεία τα οποία μπορούν να παίξουν το ρόλο τους. Μπορεί να δημιουργηθεί μια ΜΕΘ παιδών στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Είναι προφανώς ότι μπορεί να δημιουργηθεί στο νοσοκομείο της Καβάλας. Χρειάζεται οι 8 κλίνες που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη να διπλασιαστούν τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία, αν υπάρχει πολιτική απόφαση, μπορούν να γίνουν σε χρόνο. Ακριβώς. Πολύ γρηγορότερο. Συμφωνώ από το τέλος του 26.
Βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Για παράδειγμα, να σας πω τώρα, υπάρχει ένα σκάφος, το οποίο από τον Απρίλιο του 2022 ο Δήμαρχος Θάσου χαιρέτησε τον ερχομό του στο νησί, το οποίο από το λιμενικό σώμα, το οποίο θα μπορούσε να μεταφέρει και ασθενείς, πλήρως εξοπλισμένο, το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμη. Ναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό σχεδιασμός ώστε να φεύγουν τα περιστατικά γρήγορα, ίσως να στέκονται σε μία μονάδα που δεν θα είναι ΜΕΘ, αλλά θα είναι παρόμοια με ΜΕΘ και θα μπορούν να στέκονται τα περιστατικά μέχρι να φύγουν. Ναι. Αυτό, δηλαδή υπάρχουν λύσεις, είμαστε στο 2024. Έχει αρχίσει... Υπάρχουν λύσεις, θα γίνει, υπάρχει πολιτική βούληση. Έχει αρχίσει αυτή η διασύνδεση αυτής της ομάδας με τους υγειονομικούς, με τα στελέχη, με τους βουλευτές? Προγραμματίζεται άμεσα το επόμενο διάστημα να κάνετε κάτι επιπλέον? Προγραμματίζουμε, αλλά δεν είμαστε σε θέση ακόμη να σας πούμε συγκεκριμένα πράγματα. Ελπίζουμε ότι η ευαισθησία σας αυτή θα συνεχιστεί και θα σας έχουμε μαζί μας και θα σας ενημερώνουμε. Θα βγάλουμε δελτία τύπου για όλες τις κινήσεις μας. Θα γίνει κάποιο ψήφισμα, θα γίνουν συναντήσεις με τους υγειονομικούς της Καβάλας, με την ιατρική σχολή της Αλεξανδρούπολης, να δούμε ποιο είναι το καλύτερο δυνατό. Να σταθούμε δίπλα στους υγειονομικούς μας, δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.